Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ένα έκτακτο βίντεο, σύντομο, να σας εξηγήσω τι κάνω εδώ πέρα. Καταρχάς, το βλέπω πως η Ρίζα μου θέλει βάψιμο. Θέλω να ρωτήσω τις κυρίες του καναλιού και τους κυρίους, αν είναι κομμωτές ή αν έχω γνώσεις, τι με συμβουλεύετε να κάνω, γιατί είμαι σε, μια, είμαι σε ένα πολύ σοβαρό προβληματισμό, αν πρέπει να συνεχίσω να βάφω τη ρίζα στο φυσικό χρώμα και να βγάζω αντάβιες ή αν πρέπει να το γυρίσω ξανά στο όλο ξανθό και να κάνω μόνο βαφή. Σοβαρές απορίες. Σοβαρής ψυχολόγου. Λοιπόν. Προσπαθώ να φορέσω ένα ζευγάρι από τα σκουλαρίγκια που με έχετε χαρίσει. Στο βιντεάκι διάβασα ποιος και τι, όσα είχαν καρτούλες. Βλέπετε ότι είμαι. Να το κάνουμε. Λοιπόν, θα βάλω και ένα και Έχω φορέσει το ωραιότατο... Α, πώς το λένε, σάλι το λέμε εμεί στην Κύπρο αυτό. Πώς το λέτε στην Ελλάδα. Είναι το δώρο της... Α, της α, μουσικού του καναλιού μας. Της τραγουδίστριάς μας, της Τάνιας της Χουσμέτογλου. Την οποία... την είδα από κοντά και στην Αθήνα. Τάνια... Τάνια. Λοιπόν και μου το έκανε δώρο αυτό και το κουτί γράφει πάνω ατρατίβο και λέω τι να έχει βρει αυτή από το ατρατίβο που να χωράει σε μένα. Τελικά αυτό. <laughs> λοιπόν θέλω τη γνώμη σας για το αν είναι καλή ιδέα να... Πάω στο κομμοντήρι όταν θα πάω, την ερχόμενη εβδομάδα ξέρω εγώ, και να βάψω ρίζα που τη βάφω τη ρίζα στο φυσικό χρώμα, να ρίξω να ξαμπλωδω πάνω και να, σταματ... να μην έχω πάλι την ιστορία με τις αντάυγε. Η κόρη μου ξέρω τι θα πει. Βαριέσαι, βαριέσαι να το κάνεις και είναι πιο φυσικό έτσι. Λάβετε υπόψη σα όμως ότι είμαι και. Θα γίνω δηλαδή 48 χρονών, δεν να πεις ρε παιδί μου ότι είμαι. 28. στα 28 μου, έκανα τάγες, Δηλαδή, μου σου άτσα λίγο με αυτό το. Στο ένα πολύ ωραίο κραγιόν, τη Λορεάλ, νούμερο 113. Γι' αυτό είναι τη Κυριακή, Κίκο Μιλάν. Είναι ένα πράγμα που το βάζει στα χείλη σου για να φαίνονται και για άντα. Το έχει ξεχάσει το αυτοκίνητό της και το μάζεψα. Όχι τώρα, από το καλοκαίρι. δεν το ξέρει, μην τη το πείτε. Α, η Κυριακή σήμερα. Η Κυριακή σήμερα ανακάλυψε το podcast γιατί όχι τη Δέσσερα Κανάκογλου και στέλνει στο family chat το, το τελευταίο podcast που κάναμε την Δέσπινα που έχει τίτλο και να τον κρυό μου δεν το συζητώ. Γιατί οι σχέσει πάνε κατά διαόλου. Και το στέλνει στο family chat. Περιτώ να σα πω πω το family chat μα έχει τίτλο Λάκι. Και έχει αυτήν η φωτογραφία του family chat στην οποία είμαστε ο Λάζαρο, η Κυριακή και εγώ. Και γράφει η Κυριακή στο στέλνει στο family chat. Μία φωτογραφία από το podcast. Γιατί όχι με την Δέσπενα κατά... κα... Κανάκοκλου. Ότι ακούει το επεισόδιο γιατί οι σχέσεις πάνε κατά διαόλου. Είπαμε, ακολουθήστε τη Δέσποινα Κανάκογλου στο podcast, στο Google Podcast, στο Apple Podcast, στο Spotify και όπου, όπου αλλού ακούτε podcast. Και λέει πολύ καλό, πολλά καλό. Ακούω το τώρα. Είναι πολύ καλό λέει, το ακούω τώρα. Πρώτη φορά εν κριντζάρο που σε ακούω. Πρώτη φορά δεν κριντζάρο που σε ακούω. cringe είναι μια λέξη στα αγγλικά, τη slang που χρησιμοποιούν οι νεαροί, που σημαίνει ντρέπομαι, ε, θέλω, να χω, θέλω να κρυφτώ σημαίνει και τα παιδιά μου και τα δύο λένε ότι όταν ακούνε τη φωνή μου και όταν βλέπουν τα βίντεο κριντζάρουν. Ατεραίτης λέω κι εγώ, άντε βρε. Επειδή εσύ σε θωρώ, ένι ξέρω. Μήπως είναι επειδή δεν σε βλέπω, δεν ξέρω. Ξέρεις τι λες. αχαχαχαχα, Χαχαχαχα, χα, 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 της λέω, άντε. Καλή μου λέει και άλλη. Εννοεί τη Δέσποινα. Της λέω, είναι ίσως το 7ο podcast που κάναμε τη Δέσποινα από το 2017 όπως τη Δέσποινα. Όχι, το 2018. Της στέλνω ένα βίντεο, το οποίο θέλω να δείτε κι εσεί, που είναι το, θα σα το βάλω στη περιγραφή αυτού του βίντεο που είναι η Δέσποινα Κανακογλού, η οποία έχει πάει στο TEDx, το βίντεο έχει ήδη 96.000 προβολές και έχει βγει πριν ένα μήνα, είναι όταν, η ζωή όταν η ζωή είναι ένα πάρτι που δεν σε έχουν καλέσει ποτέ Δέσποινα Κανακογλού, TEDx Λάρισα. Θα σου το βάλω στην περιγραφή του βίντεο, θέλω να το δείτε. Είναι η, η Δέσποινα Κανακογλού είναι, είναι φίλη μου. Ναι, ε. Ναι, ε, πήγαμε, πήγαμε, το 18 για να μου κάνει, για να μου πάρει συνέντευξη για το podcast και φίλεψαμε. Φι, Γίναμε φίλε. Ήταν να μην γνωριστούμε, όπω και με πολλού άλλου ανθρώπου. Τη στέλνω εγώ το link αυτή τη. που θα σα βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο που είναι η Δέσποινα Κανάκογλου στο TEDx Larissa όταν η ζωή είναι ένα πάρτι που δεν σε έχουν καλέσει. Και λέει, Όχι, Προτιμώ λέει να... να το ακούω. Έχει ανακαλύψει τα podcast του παιδί μου. Τη λέω είναι τη δέσπινα που σου έστειλα στο TEDx. Α, τώρα μετά. Λοιπόν, έτσι το παιδί μου σήμερα έχει ανακαλύψει ότι αν ακούει τη μαμά της στο TEDx. Δεν κριντζάρει τόσο πολύ. Επίσης εγώ σήμερα έχω καταφέρει να προσαρμόσω το βραχίωνα που έχουμε πάρει για τα... τις του τιό. Όμως, το καινούριο μικρόφωνο, το οποίο είναι για όσους γνωρίζετε από μικρόφωνα, είναι σούχε. Είναι αναλογικό και για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε πρέπει να έρθει ένα μηχάνημα το οποίο μετατρέπει από ό,τι κατάλαβα το αναλογικό σε digital το οποίο δεν έχει έρθει ακόμη, άρα έχουμε το βραχίωνα, τον οποίο έβαλα το βραχίωνα σήμερα και λέω δοκιμάζοντας το βραχίωνα, ας βάλουμε το παλιό μας μικρόφωνο της Apogee Έχω όμως και το καινούριο. Το έχω. Περιμένετε να σα το δείξω. Αυτό είναι το καινούριο. Το κουτί δηλαδή. Το πυρητήριμα του καινούριου είναι το Shure Σουαρ, Shure σουαρ. SM7B. Legendary vocal microphone. Το οποίο έχει έρθει. Έχει έρθει. Να το δω. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμη γιατί όπως σας είπα να είναι πολύ βαρύ Δεν το έχω χρησιμοποιήσει γιατί δεν μπορεί να ενωθεί κατευθείαν Αχα. Αχα. Δεν μπορεί να ενωθεί κατευθείαν με τον υπολογιστή Αυτό θα μπει κάπως έτσι, Καταλάβαι, θα έχουμε αυτό το πράγμα μες στο... Όχι αυτό, δεν μιλάω πολύ κοντά <laughs> δεν, δεν το έχω ενώσει γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να ενωθεί έχω το αναλογικό καλώδιο αλλά το αναλογικό καλώδιο πως το λένε SLR θα τα μάθουμε και τα XLR δεν ξέρω πως τα λέτε εσείς που τα ξέρετε πως πώς μπαίνει τώρα αυτό πρέπει να πηγαίνει σε ένα κάπως έτσι Πρέπει να πηγαίνει σε ένα μετασχηματιστή. Α το αφήσουμε εδώ. Πρέπει να πηγαίνει σε ένα μετασχηματιστή, ο οποίο να μετατρέπει το αναλογικό σήμα. Από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω. Γράψτε τα σχόλια, λέω. Μαλακή. Ευλακή. Ε, πρέπει να πάει σε, 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 ένα, σε ένα μετασχηματιστή, ο οποίο θα μετατρέπει το αναλογικό σήμα σε digital, για να ενωθεί με τον υπολογιστή. Γιατί εγώ επιμένω, θέλω να καταγράφω στον υπολογιστή. Τώρα όμως βρήκα την ευκαιρία να φέρω ξανά σε δράση το, το, το μικρόφωνο που είχα το επαγγελματικό αυτό της Apogee, το οποίο είναι περίπου 80 ευρώ πιο φθηνό από το άλλο. Μην νομίζετε ότι ήταν και αυτό φθηνό. Αυτό από την Ελλάδα το είχα φέρει, το άλλο είναι από τη Γερμανία που το παρέγγειλα. Ε... Ίσως να ακούγεται και αυτό καλά τώρα και να πω ότι τι πρέπει να πάρω το άλλο το μικρόφωνο. Τέλος πάντων όμως και αυτό να ακούγεται καλά, καλό είναι, γιατί μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να κάνουμε καλύτερα βίντεο μαζί με την Αριστονίκη, να φτιάξουν τον ήχο και όταν θα είμαστε με την Αριστονίκη από κοντό, οπότε θα πάρουμε άλλο ένα βραχίωνα και θα βάλουμε το ένα για την Αριστονίκη, το άλλο για μένα και θα καταλήξουμε να κάνουμε και podcast το τέλος, το σκέφτομαι αυτό με το podcast. Να δεν θα σταματήσω τα βίντεο στο YouTube, απλώς μια φορά τη βδομάδα ένα από τα βίντεο να βγαίνει και σε podcast. Πρέπει να γράψω το βιβλίο όμως και πρέπει να το τελειώσω για να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Άρα, θέλω τη γνώμη σας. Αν από βδομάδα όταν φτάσω στο σημείο που θα έχω χρόνο να ασχοληθώ με μένα και θα πάω στο κομμωτήριο να κάνω ρίζα το φυσικό μου χρώμα ή να βάλω ένα ξανθό, να καλύψω και τις αντάβιες και όλα και να κάνουμε μονοβαφή. Γυναίκες ή άνδρες που ασχολούνται με την κομμωτική θα μου απαντήσω. Σε αυτό θα μου πείτε τώρα αν είναι καλός βραχίωνος. ωραίο βραχίωνος. Ο βραχίωνος <laughs> που πήρα. Για το φωτισμό, ένα λεπτό να ελέγξουμε λίγο το φωτισμό. Πώς το έχω τώρα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Καταλαβαίνετε ότι έχω πολύ λαθεί. Από χθε θα το καταλάβατε. Τώρα είναι εντελώς φωτεινό. Νομίζω ότι είναι καλύτερο. Δεν ξέρω. Τώρα το έχω βάλει στο full. Full φωτεινό, full κίτρινο. Τι άλλο ήθελα να σα δείξω εγώ εδώ πέρα. Α! Α! Έχω, φτά, έχω ξεπεράσει τις 20.000 λέξεις. Τελείωσα τον πρόλογο, την εισαγωγή. Το πρώτο κεφάλαιο και το δεύτερο κεφάλαιο. Περιμένω από την επιμελήτρια με αγωνία να μου απαντήσει. Την πήρα και τηλέφωνο χθε και της είπα ότι είμαι σαν μια κοπέλα που έχει βγει για πρώτη φορά ραντεβού. Έτσι τη λέω, νιώθω ότι βγαίνω για πρώτη φορά ραντεβού αυτή τη στιγμή. Και... Θα σας διαβάσω λίγο από το βιβλίο. Θα σας διαβάσω λίγο από το βιβλίο. Θέλετε. Ε, λίγο. Πολύ λίγο. Μα τι είναι σας διαβάσω τώρα από το βιβλίο. Δεν <laughs> θα διαβάζω από το μυρολογική την εισαγωγή. Πάμε να βρούμε άλλο κείμενο. Πάμε να βρούμε άλλο κείμενο. Hm. Α! Ξέρω ότι θα σας διαβάσω. Το παράρτημα, τι σημειώσεις θα σας, σας διαβάσω. Και ψυχοθεραπευτική μέθοδο είναι η καλύτερη. Εσύ πια να ακολουθεί. Στο τέταρτο έτος το σπουδό μου εκπαιδεύτηκα στο γνωστικό συμπεριφορικό μοντέλο θεραπείας γνωστό και ως CBT. Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία ή γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. Στη δεκαετία του 90 το μοντέλο αυτό ήταν πολύ στη μόδα και οι περισσότερες μελέτες το παρουσίαζαν ως εξαιρετικά αποτελεσματικό. Θα έχετε ήδη παρατηρήσει πω γράφοντα δεν χρησιμοποιώ παραπομπέ, παρόλο που πολύ συχνά εγώ ήδη ανατρέχω στη βιβλιογραφία για να κατανοήσω καλύτερα διάφορα θέματα. Δεν θέλετε να ξέρετε πόση βιβλιογραφία έχω διαβάσει τι ημέρε αυτέ. Η πείρα μου όμω τα τελευταία 25 χρόνια μετά που τελείωσα τι βασικέ μου σπουδέ, τόσο μέσα από τη δουλειά στο γραφείο, όσο και μέσα από μεταπτυχιακέ εκπαιδεύσει σε διάφορε ψυχοθεραπευτικέ μεθόδου και τη θεωρία πάνω στην οποία στηρίζονται μου έχει μάθει πως μεγαλύτερη σημασία έχει ο άνθρωπος από τους αριθμούς. Η αριθμοί και τα στατιστικά είναι σημαντικά για τους επιστήμονες, ερευνητές και έχει σημαντική χρησιμότητα το έργο τους. Και η Αριστονίκη μας είναι ερευνήτρια. Ε. Έχει δημοσιοποιήσει, ξέρω σίγουρα για δύο μελέτες της, ίσως και τρεις. Προκεί περισσότερες. Εγώ στον κόσμο, μου ξέρετε. Εσύ και εγώ όμω στην καθημερινότητά μα δεν χρειαζόμαστε αριθμού. Χρειαζόμαστε πρακτικέ γνώσει που να μα βοηθήσουν ουσιαστικά να φτιάξουμε τη σχέση με τον εαυτό μα και του άλλου. Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία ή η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία δεν μου καθόταν καλά. Μου φαινόταν πολύ επιφανειακή και αναποτελεσματική, μου φαινόταν εμένα, ε, να μην παρεξηγηθώ, τον πρώτο χρόνο που την εφάρμοσα. Έτσι έψαξα να εκπαιδευτώ και σε άλλες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Η επόμενη με την οποία έρθα σε επαφή ήταν η πελατοκεντρική ή ανθρωποκεντρική θεραπεία του Carl Rogers. Client-centered therapy or person-centered therapy. Πελατοκεντρική ή ανθρωποκεντρική. Έκανε πολύ περισσότερο νόημα για μένα από τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, από την οποία όμως ακόμη χρησιμοποιούσα κάποια στοιχεία και ακόμη χρησιμοποιώ. Στη συνέχεια μελέτησα τη συστημική ψυχοθεραπεία, η οποία μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κυρίως από θεωρητική σκοπιάς. Η μεταμοντέρνα θεωρία πάνω στην οποία βασίζεται μου άνοιξε δρόμο σκέψης. Πραγματικά τα δύο χρόνια που μελετούσα την συστημική ψυχοθεραπεία μου άνοιξαν ορίζοντες φοβεροί κυρίως φιλοσοφικοί. Πάλι όμως μου φαινόταν πως δεν ήταν πάντα εφικτό να δουλέψει με όλο το σύστημα, με όλη την οικογένεια και πως στην πραγματικότητα ερχόμουν σε επαφή περισσότερο με μοναδικούς ανθρώπους παρά οικογένειες. Δηλαδή κάποιος έρχονταν μόνος, του έρχονταν όλη η οικογένεια. Και στις ελάχιστες φορές που έβλεπα οικογένειες στο γραφείο μου φαινόταν πως όλο και κάποιο μέλος της οικογένειας θα δικούνταν. Έτσι προχώρησα στο να γνωρίσω τη σχεσιακή ψυχοθεραπεία, relational psychotherapy, μια ψυχοθεραπευτική μέθοδο που είχε αρκετά κοινά με την πελατοκεντρική θεραπεία του Ρότζερ που τόσο πολύ με είχε εγωιτεύσει. Αυτό που έβρισκα ως υπέροχο όσον αφορά την πελατοκεντρική ή ανθρωποκεντρική θεραπεία και επίσης τη σχεσιακή θεραπεία είναι πως κέντρο της θεραπευτικής διαδικασίας είναι ο θεραπευόμενος. Και ο θεραπευτής δεν είναι τόσο απόμακρος, αυστηρός και δογματικός όπως στη ψυχανάλυση. Στη ψυχανάλυση δεν έχω εκπαιδευτεί. Έχω διδαχτεί τη ψυχαναλυτική θεωρία στο Πανεπιστήμιο και έχω περάσει από τον τιβάνη τη ανάλυση για ικανό διάστημα, ώστε να καταλήξω πω δεν θα ήθελα να εκπαιδευτώ στη ψυχαναλύση, χωρί βέβαια να την απορρίπτω. Στο Freud και την ψυχαναλυτική του θεωρία χρωστούμε την αρχή τη εγκαθίδρυσης τη ψυχολογία ω επιστήμη. Εδώ νομίζω πω πρέπει να μιλήσω λίγο για τι πρώτε θεμελιώδει θεωρίε προσωπικότητα ιστορικά και τα αντίστοιχα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα. αυτού που σα διαβάζουν από ένα παράρτημα, το οποίο είναι θεωρητικό παράρτημα και λέω είναι για φοιτητέ ψυχολογία και σπασικλάκια. Αλλά δεν θέλω, να, δεν θέλω να χαλάσω την έκπληξη για το θέμα του βιβλίου, γι' αυτό διαβάζω από το παράρτημα. Λοιπόν, ψυχαναλυτική θεωρία προσωπικότητα, η οποία εισηγήθηκε το πρώτο ψυχοθεραπευτικό μοντέλο, αυτό τη ψυχανάλυση. Τα μοντέλα τα οποία βασίζονται στι βασικέ αρχέ τη ψυχαναλυτική θεωρία, που ήταν του Φρόιτ, ήταν ο Φρόιτ ο, Φρόι πρώτο ο οποίο εισήγε την ψυχαναλυτική θεωρία, ονομάζονται ψυχοδυναμικά. Συμπεριφορική θεωρία προσωπικότητα, η οποία εισηγήθηκε το συμπεριφορικό μοντέλο θεραπεία, τον πυχιοβιορισμό. Θυμηθείτε τον Παυλόφ και του κύλου του. Γνωστική θεωρία προσωπικότητα, η οποία εισηγήθηκε το γνωστικό θεραπευτικό μοντέλο. Γνωστική συμπεριφορική θεραπεία προσωπικότητα, η οποία εισηγήθηκε το γνωστικό συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπεία. Έγινε ένα συνδυασμό των δύο, του μπιχιοβιορισμού και του γνωστικισμού. Αν ονομάζεται έτσι. Ε, υπήρχε ολόκληρη συζήτηση του Σκίνερ και του Τσόμσκι πάνω σε αυτά τα θέματα. Που την κάναμε στο Πανεπιστήμιο και τρελαίνονταν οι καθηγητέ μα. Λοιπόν, προσωποκεντρική θεωρία προσωπικότητα, η οποία εισηγήθηκε το προσωποκεντρικό μοντέλο προ ψυχοθεραπεία. Αυτέ οι θεωρίε προσωπικότητα, καθώ και οι αντίστοιχε ψυχοθεραπευτικέ προσεγγίσει, αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των περισσότερων σύγχρονων θεωριών και ψυχοθεραπευτικών μοντέλων. Ενδεικτικά αναφέρω συστημική ψυχοθεραπεία, διαλεκτική θεραπεία, μορφολογική θεραπεία, η θεραπεία Angestalt, η καστική θεραπεία κ.ο.κ. Σήμερα έχουμε πολλέ θεωρίε προσωπικότητα και πολλά ψυχοθεραπευτικά μοντέλα. Κατά τη διάρκεια των βασικών του σπουδών, ένας νέος ψυχολόγος θα διδαχθεί χρονολογικά όλα αυτά. Θα ξεκινήσει από την ψυχαναλυτική θεωρία, θα συνεχίσει με τον συμπεριφορισμό, τη γνωστική θεωρία, το συνδυασμό τους και ούτω καθεξής. Όλες οι θεωρίες προσωπικότητας είναι χρήσιμες και σημαντικές γνώσεις να κατέχει ένας ψυχολόγος και όλα τα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα έχουν χρήσιμα στοιχεία. Για παράδειγμα, η ψυχαναλυτική θεωρία εστιάζει στο υποσυνείδητο και τι διεργασίες που εκτελούνται μέσα σε αυτό στα κίνητρα πίσω από τις πράξεις και στη σημασία της παιδικής ηλικία ως βάση από την οποία ξεκινάει ένας άνθρωπος να καταλαβαίνει τον κόσμο. Η συμπεριφορική θεωρία ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και σχηματίζουμε συνήθειες, συμπεριφορές ή ακόμη και θυσμούς. Θυμάστε τα σκυλιά του Παυλόφ, τη συντελεστική μάθηση. Όσοι έχουν σπουδάσει ανθρωπιστικέ σπουδέ και έχουν διδαχθεί βασικά παιδαγωγικά, γνωρίζουν τι βασικέ αρχέ του συμπεριφορισμού. Η γνωστική θεωρία επίσης ρίχνει φως στο πώς η σκέψη μας επηρεάζει τον τρόπο που λειτουργούμε. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε πως οι στερεωμένες πεπιθήσεις που έχουμε μέσα μας μας σαμποτάρουν στην προσπάθεια μας να εξελιχθούμε. Όλες οι θεωρίες προσωπικότητας κατά τη γνώμη μου είναι χρήσιμες και όλες έχουν να δώσουν στον ψυχολόγο που τις μελετά με κρίση και διάκριση πολλά ωφέλη και εργαλεία, για την κατανόηση τη εργαλεία κατανόησης της ζωής. Θυμάμαι τώρα έτσι χαρακτηριστικά κάποια εκπαίδευση που έχω παρακολουθήσει από έναν καλιφορνέζο ψυχολόγο πάνω στην αφηγηματική θεραπεία, narrative therapy λέγεται στα αγγλικά. Πρέπει να ήταν το 2007, θυμάμαι. Καλά μπορεί και το 2008, δεν είμαι σίγουρη. Πρέπει να ήταν αρχές του 2008, δεν είμαι σίγουρη. Μου είχε φανεί μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και έκτοτε την έχω υπόψη μου όταν δουλεύω με ανθρώπους. Και αυτήν και όλες τις υπόλοιπες. Μια καινούργια τάση, η οποία διδάσκεται σε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, έχει το όνομα integrative Psychotherapy, Συγκεραστική Ψυχοθεραπεία. Στην ουσία, είναι ένα συγκερασμό όλων των θεωριών προσωπικότητα και θεραπευτικών μοντέλο. Θεωρίε προσωπικότητα είναι ε, το θεωρητικό κομμάτι για το πώ, με βάση την κάθε προσέγγιση, δημιουργού, εξελίσσεται ο άνθρωπο και δημιουργείται η προσωπικότητά του. Η γνώμη μου είναι ότι όσο πιο πολύπλευρη βασική εκπαίδευση έχει ένας ψυχολόγος πάνω σε όλες τις θεωρίες προσωπικότητας, τόσο πιο ολοκληρωμένη αντίληψη θα έχει για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη λειτουργικότητα. Ακόμη και οι γνώσεις που αποκτά πάνω στη ψυχοπαθολογία και εκείνες επίσης είναι πολύ χρήσιμες. Γι' αυτό λέω πολύ συχνά, καλύτερα να πηγαίνουμε σε ένα ψυχολόγο που είναι και ψυχοθεραπευτής, ...παρά σε κάποιον που να είναι σκέτος ψυχοθεραπευτής. Να εκπαιδευτεί σε όλα τα θεραπευτικά μοντέλα είναι αδύνατον. Θα γεράσεις μέχρι να το επιτύχεις. Χαχαχα. Αλλά θεωρώ σημαντικό ένας ψυχολόγος να εκπαιδευτεί σε περισσότερες από μία ψυχοθεραπευτικές μεθόδους... ...και να έχει μια δική του προσέγγιση στη θεραπεία βασισμένη πάνω στις καλές θεωρητικές γνώσεις του, τη ψυχοθεραπευτική του εκπαίδευση, αλλά και πάνω στη δουλειά που είναι κατά τη γνώμη μου υποχρεωτικό να κάνει και ο ίδιος με τον εαυτό του. Θεωρώ ανεπίτρεπτο ένας ψυχολόγος να δουλεύει θεραπευτικά ή ψυχοεκπαιδευτικά με ανθρώπους και ο ίδιος να μην υπόκειται σε προσωπική ψυχοθεραπεία. Το να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του θεραπευόμενου και να σε συνεχώς η καλύτερη ή η υγιέστερη εκδοχή του εαυτού σου, να καλυτερεύει τη σχέση σου με τον εαυτό σου και τους άλλους είναι αυτό που σε κάνει πάνω απ' όλα καλύτερο θεραπευτή. Έτσι, μη με ξαναρωτήσετε, μη μου ξαναστείλετε email τι γνώμη έχεις για αυτή τη θεραπεία και για την άλλη θεραπεία και για την παράλληλη θεραπεία. Δεν διαλέγουμε ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, διαλέγουμε ψυχολόγο. Αυτά. Ξαναλέω, αυτό ήταν ένα έκτακτο βίντεο. Να δοκιμάσουμε λίγο αυτό το μικρόφωνο. Τώρα θα γυρίσω το αυριανό. Να μου πείτε τη γνώμη σα, αν πρέπει να βάψω ρίζα ή να βάλω βαφή. Να ακούσετε κάτι από το νέο βιβλίο. Να μάθετε για τη δέσπινα Καμάκογκλου που στην περιγραφή του βίντεο αυτού θα βάλω το link για την εξαιρετική τη συμμετοχή στο Tetex Larissa. Να δείτε πώ πασαλίβομαι με τα κραγιόν. Κλπ. Αυτά. Αυτά. Πρέπει να παρατηρήσετε, πρέπει να έχετε ήδη παρατηρήσει ότι <laughs> <laughs> έχω απολουλαθεί. Έτσι παθαίνω να γράφω. Επειδή συγκεντρώνομαι πολύ πολύ πολύ, μετά γίνουμε τρελή. Τρελοί να παιχνιδιάρα. Γεια! Yeah.